Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας, κύριος Δωρόθεος, έχουμε τη μεγάλη χαρά να επικοινωνούμε και πάλι μαζί του, βέβαια, με αφορμή, Σεβασμιότατε, τον αγιασμό της έναρξης του κατηχητικού σχολείου εκεί στον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης, τον Αποδράμας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί μιλήσατε για την ανατροφή των παιδιών και απαντήσατε στην ουσία σε κάποια ερωτήματα που έχουμε πολλοί γονείς. Την ευχή σας άξιος πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, πράγματι το περασμένο Σάββατο, 26 Νοεμβρίου, που ήταν και η μέρα εορτής του Αγίου Στυλιανού, ο οποίος είναι ο προστάτης, όπως ξέρετε, των παιδιών. Καταρχάς, το πρωί είχαμε Θεία Λειτουργία και προσήλθαν και οι πολύτεκνοι γονείς, πολύτεκνες οικογένειες με τα παιδιά τους. Λειτουργήσαμε έτσι όμορφα και ωραία. Και στη συνέχεια είχαμε και κέρασμα στην αίθουσα του Αγίου Παντελεήμονος του Ναού της Πόλεως. Και εκεί στο κήρυγμα που μίλησα, επειδή το Ευαγγέλιο ήταν οσιακό, όπως λέμε, δηλαδή αναφερόταν στον όσιο της ημέρας, στον όσιο στυλιανό, και λέει ο Κύριος μας μεταξύ των άλλων σε αυτό το ευαγγελικό κομμάτι, ότι δέστε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι. Και το συνδέσαμε αυτό με τον κόπο που κάνουν οι γονείς σήμερα να μεγαλώσουν ένα παιδί. Και πολύ περισσότερο οι γονείς που μεγαλώνουν και δύο και τρία και περισσότερα παιδιά, δηλαδή οι γονείς που είναι πολύτεκνοι. Και είπαμε μεταξύ των άλλων ότι όπως είναι μια μεγάλη δοκιμασία για έναν γονιό το να φέρει στον κόσμο ένα παιδί, έχουμε οικογένειες, έχουμε ζευγάρια μάλλον, τα οποία δεν μπορούν να φέρουν στον κόσμο παιδί και δυσκολεύονται οι άνθρωποι και με την επιστήμη προσπαθούν, αλλά και από την άλλη πλευρά καταφεύγουν και στην Εκκλησία, στην πίστη στο Θεό, και έτσι πρέπει να γίνεται για να τους χαρίσει ένα παιδάκι. Πολύ περισσότερο σήμερα, δυστυχώς, που η παραπατικότητα εισήλθε ακόμη και μέσα στα σχολεία πολλές φορές, στις ομάδες των νέων ανθρώπων, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ και είναι μεγάλη δοκιμασία να μεγαλώσουν οι γονείς ένα παιδί. Και είπαμε λοιπόν και το πρωί στην σύναξη για την γιορτή, ας το πούμε, των Πολυτέκνων, αλλά και το απόγευμα που πήγα, επισκέφτηκα τον ναό του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, το Αποδράμας, στο άκρο της πόλεως, και εκεί με τον πατέρα Γεράσιμο είχαμε μία συνάντηση, μία σύναξη των παιδιών της Ενορίας. Καταρχάς εξεπλάγει, διότι ήταν πάρα πολλά παιδιά. Αυτό βλέπουμε, σας διακόπτω, Σεβασμιότατε. Βλέπουμε και φωτογραφίες εμείς παράλληλα. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά, είναι πραγματικά ευχάριστο. Ναι. Δηλαδή, να σας πω, ο ναός, ένας μεγάλος ναός, γέμισε. Γέμισε από παιδιά στο έμπροστο μέρος, στο μπροστά μέρος του ναού. Και από πίσω υπήρχαν οι γονείς και νέοι γονείς, δηλαδή που φέραν και τα μικρότερα παιδιά, που ήταν εκεί οι παρόντες. Βέβαια, ήταν η πρώτη μου επίσκεψη στην Ενορία και προφανώς είχαμε και μια προσέλευση ανθρώπων για να δουν, να γνωρίσουν τον νέο επίσκοπο. Και εκεί πάλι μιλήσαμε για το ίδιο θέμα και είπαμε ότι πρέπει η Εκκλησία, σχολείο και γονείς να συνεργαστούμε για το καλό των παιδιών. Δηλαδή, χρειαζόμαστε και την πολυτεκνία, θέλουμε όμως και την καλλιτεκνία, δηλαδή την γέννηση παιδιών αφενός και αφετέρου την καλή ανατροφή των παιδιών. Και πάλι το καταφύγιο μας είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας, είναι η Εκκλησία. Εκεί οι γονείς θα ξεκουραστούν, εκεί οι γονείς θα πάρουν κουράγιο, εκεί οι γονείς θα προσπαθήσουν για τα παιδιά τους. Το κλίμα ήταν πολύ ευχάριστο, πολύ όμορφο. Χαρήκαμε πάρα πολύ, ξαναγήθηκα μετά και στο ναό και στην αίθουσα κάτω και στο χώρο απ' έξω, που τα παιδιά, είναι μεγάλο το οικόπεδο της Εκκλησίας και μπορούν τα παιδιά άνετα να παίξουν τα αγόρια ποδόσφαιρο, τα κορίτσια άλλα παιχνίδια κτλ. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Πάντως δεν ήταν η πρώτη φορά, Σεβασμιότατε, που βρέθηκατε κοντά στην νεολαία εκεί στη Δράμα, γιατί γνωρίζουμε ότι και της Αγίας Εκατερινής στο 6ο Δημοτικό, αν δεν κάνω λάθος, που βρεθήκατε. Ναι, εκεί μας περίμενε μια άλλη ευχάριστη έκπληξη. Ότι, κοιτάξτε, έξω από το προάβλιο του σχολείου υπάρχει ένα παλαιό εκκλησάκι, παλαιότερο και από το σχολείο, ένα παλαιό εκκλησάκι της Αγίας Εκατερίνης. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το εκκλησάκι με κάλεσε πάλι ο εκμέριος του Αγίου Χριστοστόμου
να κάνουμε μια αρτοπλασία. Κατά παράδοση, κάθε φορά της Αγίας Κατερίνης κάνουμε αρτοπλασία εκεί και πράγματι πήγα στο σχολείο, μίλησα με τα παιδιά και το ευχάριστο ήταν ότι τα παιδιά αυτά έψαλαν, έλεγαν το Κύριε Λέησον, το Σώσον Κύριε των Λαών, το Επλούσιοι Επτώχευσαν και Πείνασαν, συγγνώμη. Δηλαδή υπήρχε μια συμμετοχή. Και μετά στο τέλος τους μοίραζε και το τρίπτυχο αυτό το, που είναι τρεις εικόνες από το ενθύμιο της ανθρονήσεώς μου και παρακάλεσε τα παιδιά ότι να προσεύχονται στους Αγίους, πώς να προσεύχονται, να προσκυνούν τις εικόνες, ας πούμε, και το βράδυ πάλι την προσευχή τους να ευχαριστούν τον Θεό για την ημέρα που τους χάρισε. Έτσι. Με απλά λόγια και επίσης συνδυάζοντας και την μορφή της Αγίας Κατερίνης, η οποία όπως ξέρετε συνεδίαζε και από τη μία την κοσμική σοφία και γνώση και από την άλλη την πνευματική γνώση που έγινε, αξιώθηκε να γίνει νύμφη Χριστού. Και πρότεινε στα παιδιά, η πρόταση είναι ότι αυτόν τον δρόμο να ακολουθήσουν και αυτά, να μορφωθούν στην ψυχή τους, αλλά και να αποκτήσουν και πολλές γνώσεις με τη σχολική διαδικασία. Σεβασμιώτα... Και μετά από αυτό... Ναι, ναι, συγγνώμη. Ναι, όχι, σας ακούμε. Με και μετά από αυτό στο γραφείο του σχολείου συγκεντρώθηκαν οι καθηγητές, ήταν η δάσκαλη γνώμη, ο διευθυντής, ένα πολύ ωραίο κλίμα τέλος πάντων, ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ο κ. Διαλεκτόπουλος, ο συντονιστής των θεολόγων, των θεολόγων των δασκάλων, ο σχολικός σύμβουλος, όλοι αυτοί, ο κ. Βλάσταρης νομίζω, όλοι συγκεντρώθηκαν και μιλήσαμε πολύ όμορφα για αυτή τη συνεργασία των τριών αυτών φορέων, δηλαδή σχολείου, εκκλησίας, γονέων. Έμεινα ευχαριστημένος δηλαδή από το όλο κλίμα. Σεβασμιώτατε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή. Ήταν μεγάλη μας χαρά, πραγματικά. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Την ευχή σας, άξιος. Χαίρετε. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας, λοιπόν, και είδαμε και τις φωτογραφίες, γεμάτη να είμαι παιδιά, πραγματικά είναι ευχάριστο, συγκινητικό να ψάλουν τα παιδιά στο σχολείο, στο έκτο δημοτικό που βρέθηκε της Αγίας Εκατερίνης, εκεί η αρτοκλασία, αυτή η παράδοση βέβαια εκεί κάθε χρόνο της Αγίας Εκατερίνης. Είναι όμορφες στιγμές, χαιρόμαστε και σε κάθε περίπτωση πρέπει να θυμόμαστε και τα λόγια του Ευαγγελίου, αλλά και βέβαια τα παιδιά μας να τα έχουμε ψηλά, πολύ ψηλά βέβαια, αλλά και κοντά στον Χριστό. Πάμε τώρα να πάρουμε μια ανάσα και να περάσουμε στην επικαιρότητα.